Thank you. The next speaker is Mr. in Απο τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τρίτες χώρες λειτουργούν ω ενιαίο χώρο ελεύθερη διακίνηση προσώπων, είναι λογικό οι κάθε λογή παράνομοι και εγκληματίε από τρομοκράτε μέχρι διακινητέ όπλων και ναρκωτικών να εκμεταλλεύονται τι δομικέ αδυναμίε τη συνθήκη Έγκεν προ όφελο των δραστηριοτήτων του. Επιπρόσθετα, η προβληματική συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών στι διάφορε χώρε τη Ευρώπη δημιουργεί ακόμα περισσότερα κενά και ευκαιρίε για όλου όσου έχουν τέτοιου σκοπού. Η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων κάτω από συγκεκριμένε προποθέσει θα μπορούσε να βελτιώσει κάπω την κατάσταση, αλλά υπάρχουν δυστυχώς και εδώ πολλά ερωτηματικά και αρνητικές πλευρές. Αρχικά από μόνη της, η ανταλλαγή δεδομένων δεν λύνει το πρόβλημα, μιας και πάλι μένουν άλυτα τα προβλήματα αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσία των υπηρεσιών, το διαφορετικό νομικό πλαίσιο κάθε χώρας και της αδυναμίας συντονισμού και αξιοποίηση των πληροφοριών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα όμω και αν προχωρούσαμε στην ίδρυση ενό ενιαίου Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Σώματο, ίσω μακροπρόθεσμα να δημιουργούσαμε περισσότερα προβλήματα από όσα θα λύναμε. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι ότι δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη αρχή που να ελέγχει το πώ χρησιμοποιούνται τα δεδομένα και οι πληροφορίε που συλλέγονται. Ποιο θα αναλάβει αυτόν τον ρόλο, Ακόμα και αν αυτόν τον ρόλο τον αναλάμβανε η Επιτροπή, στην πραγματικότητα δεν έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο. Πρόσφατα περιστατικά μα έχουν αποδείξει πω ακόμα και κρατικέ αρχέ είναι πρόθυμε να διαθέσουν τι πληροφορίε που συλλέγουν σε τρίτου ή να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα αυτά για πολιτικέ διώξει ιδεολογικών του αντιπάλων. Η μόνη λογική επιλογή αυτή τη στιγμή θα ήταν η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων από τα κράτη μέλη μέχρι τουλάχιστον να χρησιμοποιησουν τα δεδομενα αυτα για πολιτικε διωξει ιδεολογικων του αντιπαλων η μονη λογικη επιλογη αυτη τη στιγμη θα ηταν η επαναφορα των συνεργειακών ελεγχων απο τα κρατη μελη μεχρι τουλαχιστον να βρεθει μια πιστική απάντηση στα εν λόγω προβλήματα. Ευχαριστώ.